Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο του Fortnite. Και σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε για τα νέα όπλα που έχουν προσθεθεί με το Fortnite Mers. Καταρχάς παιδιά, έχουν προσθεθεί 3 όπλα με το update 6.20. Και πάμε αμέσως να δούμε ποια είναι αυτά τα όπλα. Αλλά πρώτα like και subscribe στο κανάλι παιδιά και πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχάς παιδιά, το πρώτο όπλο που θέλω να αναφέρω είναι το Fiend Hunter Crossbow, που είναι ένα epic long range όπλο παιδιά, που δεν έχει άμμο, έχει infinite άμμο. Αλλά εδώ τι πρέπει να ξέρετε, καταρχάς αυτό το όπλο παιδιά δεν κάνει ιδιαίτερο damage σε ανθρώπους, δηλαδή άλλους παίχτες. Άρα μην το χρησιμοποιείτε εναντίον ανθρώπους, δεν είναι sniper παιδιά, σχέτως αν έχει scope κτλ. Νομίζω στο σώμα κάνει μόλις 40 damage και ρίχνει μία-μία τις σφαίρες με αργό ρυθμό, άρα δεν αξίζει να χρησιμοποιήσετε εναντίον ανθρώπους. Το άλλο όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο εναντίον τα τέρατα, κάνει τρελό damage παιδιά πάνω στα τέρατα, νομίζω 160 και 240 headshot. Άρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αν θέλετε ένα όπλο για να σκοτώνετε αυτά τα τέρατα χωρίς να σπαταλάτε τις σφαίρες σας. Εγώ συνήθως παιδιά, αν βρω ένα από αυτά τα crossbows, το κρατώ μέχρι να βρω κάτι καλύτερο και να τα αντικαταστήσω. Εν τω μεταξύ σκοτώνω και αρκετά τέρατα μαζί του για να μην σπαταλώ τις σφαίρες μου. Το επόμενο όπλο παιδιά είναι το Pumpkin Launcher που έχει προσθεθεί στο update, που έρχεται πίσω από τη σεζόν 1 του προηγούμενου Fortnite Halloween event. Και είναι έτσι ένα reskin του RPG, ας το πούμε παιδιά. Κάνει αρκετό damage, εννοείται αφού είναι explosive. Πάρα πολύ χρήσιμο όπλο. Κάνει και αυτή την τρομακτική μαύρη ομίχλη και ακούγονται οι έλια παιδιά από αυτή την κολοκύθα. Έτσι είναι ένα τρομακτικό και περίεργο όπλο και είναι το ίδιο επικίνδυνο και θανατηφόρο με το RPG παιδιά, αν όχι και περισσότερο. Άρα ένα όπλο που θέλετε σίγουρα στο ρεπερτόριό σας όταν παίζετε Battle Royale. Το επόμενο παιδιά και τελευταίο καινούριο όπλο είναι το Six Shooter παιδιά. Αυτό το όπλο πιστεύαμε όλοι μας ότι θα ήταν το Revolver που θα επέστρεφε, αλλά τελικά ήταν ένα εντελώς νέο όπλο, το Six Shooter παιδιά. Είναι ένα ενδιαφέρον όπλο, παρόλο που εγώ ακόμη παιδιά πιστεύω ότι τα Dual Pistols που χρησιμοποιώ και μου αρέσουν τόσο πολύ και το ξέρετε και εσείς από τα streams, είναι καλύτερα έτσι αν θέλετε ένα slow hitting όπλο από μέτρια απόσταση. Καταρχάς παιδιά, αυτό το Six Shooter βγαίνει σε πράσινο, μπλε και mauve και έχει δύο firing modes. Άμα πυροβολάτε από hip fire παιδιά, μπορεί πυροβολά πάρα πολύ γλίγορα για τις 6 σφαίρες. Άμα κάνετε zoom in, δηλαδή aim down sights, πυροβολά πιο αργά για πιο σταθερές βολές. Είναι ενδιαφέρον γιατί είναι το πρώτο όπλο στο Fortnite που έχει κάτι τέτοιο, άρα πρέπει να το συνηθίσεις και λίγο. Το άλλο του πρόβλημα όμως παιδιά είναι ότι έχει μόνο 6 σφαίρες και κάνει μέτριο damage περίπου στο range των dual pistols παιδιά, κάπου εκεί. Αυτά είναι τα 3 μας όπλα παιδιά για το Fortnite Mers. Εννοείται θα αλλάξουν και κάποια πράγματα, θα γίνουν patches, κάποια είναι πολύ υπερβολικά δυνατά, κάποια είναι υπερβολικά αδύναμα κτλ. Ξέρετε πως είναι με τα νέα updates. Άρα περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η άποψή μου παιδιά πάνω στα 3 νέα όπλα. Πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε κάτω στα comments. Και πάντα like, share, subscribe. Και θα τα πούμε και ώρα 5 στο live stream